Καουσάνη. Στις 21 Δωδεκάτου του περασμένου χρόνου είχα μιλήσει εδώ σε αυτήν την αίθουσα για την κατάσταση που επικρατεί απέναντι από το ΚΤΕΛ. Πραγματικά έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα ένας σκουπιδότοπος. Προημερών ήμουν εκεί που παρκάρουν τα αυτοκίνητα ο κόσμος, που ταξιδεύει. Και φώναζε όλος ο κόσμος, δηλαδή έβριζε. Σας το λέω, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε της Καθαρίωδας, με όλη την καλή διάθεση. Δηλαδή, εγώ δεν θα άντεχα να ακούω τέτοια πράγματα. Και δεν είναι μόνο ότι είναι σκουπίδια συνεχώς με τον αέρα, όλα αυτά τα σκουπίδια, δηλαδή μπουκάλια πλαστικά, ντενεκεδάκια, χαρτιά, σακούλες, έρχονται από το ποτάμι προς το δρόμο, τη συνδετήρια εδώ. Και εκεί επίσης, να πω και το άλλο, κατά μήκους του δρόμου τα χόρτα έχουν πάει ένα μέτρο, με αποτέλεσμα να τα κρατάνε όλα. Όλα τα σκουπίδια εκεί και να τα βλέπει ο κόσμος και να γελάει και να βρίζει. Και βρίζει, δεν βρίζει μόνο το Δήμαρχο και εσάς, βρίζει όλος εμάς. Εγώ δεν δέχομαι να μην βρίζουν, δηλαδή για ένα πράγμα που είναι μέσα στην πόλη. Μου είπατε κύριε Αντιδήμαρχε ότι θα σε 2 μήνες, 3 θα λυθεί το θέμα, ή δρομολογηθεί. Εγώ το λέω σας απαντήσω. Αφού λοιπόν δεν καταλαβαίνετε, ακούστε κάτι. Όχι, καταλαβαίνουμε, απλά θέλετε να σας απαντήσω λογικά. Οπότε θέλετε ερώτηση να κάνετε. Είναι ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση, είναι ανακοίνωση. Είναι λάθος. Για να την ακούσετε, για να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο, ένα μήνα περιμένω. Έχω 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση και έχω, κύριε Πρόεδρε, θα με αφήσετε να τελειώσω. Εγώ μιλάω ήρεμα, γιατί εσείς νευριάζετε? Μα κάνετε, φωνάζετε. Σας λέω λοιπόν τώρα, στην ανακοίνωσή μου, ότι ένα μήνα θα περιμένω ακόμα. Ένα μήνα θα περιμένω. Εάν δεν μπορείτε στις κατάλληλες ενέργειες να τελειώσω αυτό το θέμα, και μάλιστα σας έχω πει και ποια είναι η λύση, είναι εύκολη η λύση. Εμένα 30 χρόνια είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχω πάει ποτέ στον εισαγγελέα. Αν εσείς με αναγκάσετε να πάω, λοιπόν χαλάκι σας. Να πάτε και πολύ ευχαρίστως. Κλείσαμε 7 χωματερές, είχαν γεμίσει όλα τα ποτάμια, κύριε Νταουσάνη. Έχετε ευθύνη και εσείς και όλοι. Αφήστε, κύριε Κοσανά. Διευκολύνω. Θα απαντήσω εγώ το λόγο, κύριε. 7 χωματερές κλείσουμε. Κύριε Κοντολιά, παρακαλώ. Κύριε Κοντολιά. Εάν θέλετε, ελάτε εκεί 11 η ώρα. Να δούμε εμείς μαζί. Είστε. Κύριε Δημητρόπουλε, παρακαλώ. Δυστυχώς. Εγώ ξέρω, κύριε Καζόλτε. Προκαλώ να θα πάει ο προφόρος του συμμετοχικού. Πού να θα πάει. Να πάει οποιαδήποτε αλλαγή. Πού να θα πάει. Να πάει οποιαδήποτε αλλαγή. Τι κατάσταση επικρατεί. Κύριε Δημητρόπουλε, παρακαλώ. Αν είχατε τα πνευμόνια, θα κάνετε ερώτηση. Και θα σας απαντούσα και θα λέγαμε εδώ ποιος έχει δίκιο. Άμα έχετε απεργόνια, κάνετε ερώτηση. Έτσι είναι, κύριε Νταουσάνη, ερώτηση κάντε. Κύριε Δημητρόπουλε, παρακαλώ. Έχετε μία γονάση. Μη βαφτίζετε την ερώτηση ανακοίνωση για να μην λάβετε απάντηση. Κάντε ερώτηση. Οι ανακοινώσεις γίνονται. Όχι. Γίνονται για να πει ο κ. Άρα δεν θέλετε απάντηση. Ωραία, κάντε ερώτηση. Κάντε ερώτηση. Αν θέλετε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Ανακοίνωση. Να κάντε και εσείς ερώτηση. Δεν θέλετε απάντηση. Συνεχίστε, κύριε Δημήτρη. Κάντε ερώτηση. Είναι καλό πράγμα. Ο διάλογος είναι καλό πράγμα. Να γίνει ερώτηση. Γιώργο. Πάμε το θέμα να το συζητήσουμε. Είναι γεγονότα που δεν αμφισβητούνται. Γιατί δεν το συζητάμε άλλα πράγματα.
ούτε το για συζήτηση. Λέγεται, γιατί επιλέγετε την ανακοίνωση δεύτερη φορά που δεν έχει απάντηση και δεν το... Ναι, δώστε λογαριασμό στην κοινωνία. Και δεν επιλέγετε τη συζήτηση. Και δεν επιλέγετε τη συζήτηση. Κύριε Λουκόπουλε, αυτό κάνετε σε όλα τα επίπεδα. Θα πάρετε απάντηση. Θα πάρετε συζήτηση θέλουμε, κύριε. Συζήτηση θέλουμε. Συνεχίστε, παρακαλώ. Όχι μονόλογο. Στην παρένθεση και στην ένταση που υπήρξε, το θέμα αυτό μπορεί να μπει για συζήτηση. Ερώτηση. Ή δώσετε το δικαίωμα στον πρόεδρο. Να γίνει ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Να τελειώσω με την ανακοίνωσή μου. Όχι, να μην τελειώσω, κύριε Δημητρόπουλε. Αυτό είναι ευτελισμό. Να συζητήσουμε, κύριε Γουλά. Να συζητήσουμε. Και όχι να κρυβόμαστε πίσω από ανακοινώσεις και πίσω από το Facebook, κύριε Λουκόπουλε. Πίσω από το Facebook. Κρίνεστε όμως. Κρίνεστε. Ο διάλογος είναι δημοκρατική έννοια. Ο διάλογος είναι υποχρέωσή σας. Εάν δεν τον επιλέγετε, δίνετε λόγο. Ο διάλογος, ο δημόσιος, κύριε Λουκόπουλε, είναι υποχρέωσή σας. Όπως υποχρέωσή σας ήταν. Ο διάλογος είναι στις υποχρεώσεις σας. Ο διάλογος είναι στις υποχρεώσεις σας. Όχι ο μονόλογος. Επιλέγετε μόνιμα το μονόλογο. Κρύβεστε πίσω από το Facebook. Πάμε να τα συζητήσουμε δημόσια και αυτά και όλα. Κύριε Πρόεδρε, δεν κάνω λάθος για το λόγο και δεν μας προστατεύετε. Σας έχω καλέσει, κύριε Λουκόπουλε, τόσες φορές. Κύριε Πρόεδρε, σε δημόσιο διάλογο. Και δεν έρχεστε. Και επιλέγετε τις ανακοινώσεις. Κρύβεστε πίσω από τις ανακοινώσεις, αλλά ο κόσμος βλέπει. Κρύβεστε πίσω από τις ανακοινώσεις και τις αναρτήσεις. Αυτή είναι η ποιότητα της δημοκρατίας την οποία ευαγγελίζεστε, κύριοι. Οι ύβρις, οι καταγγελίες, οι ανώνυμες και οι επώνυμες και ο μη διάλογος. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Ελάτε να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα και όλα τα θέματα. Αλλά συζήτηση, όχι ανακοινώσεις. Μην κρύβεστε πίσω από ανακοινώσεις.